στην Ελλάδα, τρεις μέρες ταξιδεύομαι. Πολύ χάλια, πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολο. Να χρειαστούμε να προπατήσουμε 10 χιλιόμετρα. Με τα πόδια. Με τα πόδια, με το... Πια πολύ φύγατε, πια πολύ φύγατε. Από το Τσέρνοτσι. Πολύ δύσκολο κόσμος, παιδιά κλαίνε, οι νέκες στεναχωρημένες, άντρες κλαίνε. Πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Ναι, αφήσαμε όλα γιατί είδα πώς πετάξαν οι βόμβες. Συγγενείς έχετε αφήσει πίσω φίλους? Έχω δύο γιο εκεί. Άφησα, αλλά δεν αφήνουν να περάσουν σήμερα. Το γιο σας? Ναι. Πολεμάει, από είναι... Από 18 τώρα μέχρι 60 δεν αφήνουν άντρες να περάσουν. Πολύ δύσκολη κατάσταση, μεγάλη σειρά στο σύνορα, χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες αυτοκίνητα, παιδιά με μικρά, με μωρά παιδιά, πολύ δύσκολη κατάσταση. Το παιδάκι είναι άρρωστη, έχει ζάχαρο και τώρα τα φαρμακεία, κλείνουν φαρμακεία, δεν έχει φάρμακα, είναι πολύ δύσκολη τα κατά, πολύ δύσκολη κατά. Δεν περιμέναμε αυτό το κατάσταση για να φύγουμε έτσι, αλλά τι να κάνουμε. Πολύ ταλαιπωρία και πολύ δραματική κατάσταση ήταν. Περάσαμε πολύ καιρό ταξίδι, στα σύνορα πολύ καθυστέρηση, περιμέναμε, αλλά προσπαθούμε να περάσουμε και να γίνει ό,τι καλύτερο. Φεύγαμε από την Ουκρανία και ήρθα στην Ελλάδα γιατί έμενε εδώ κάποτε και πήγαμε τα παιδιά λίγο στις μητέρες μας και τώρα... Σηκωθήκαμε μια πρωί από τις βόμβες που πέφτανε στα αεροδρόμια στην πόλη μου, που, ο οποίο είναι στην άλλη άκρη της Ουκρανίας που έχει τώρα το έντονο πόλεμο.